γιατί έχουν τη δυνατότητα οι εργοδότες να το κάνουν αυτό, θα έχει την ανάλογο, το ανάλογο χάσιμο, έτσι, μέχρι τα 534 που θα πάρει. Όπως επίσης και αυτός ο οποίος θα δουλεύει εκ περιτροπής. Έρχεται το κράτος και λέει, τα μισά θα τα δίνει ο εργοδότης και από τα άλλα μισά εγώ θα σου δίνω το κράτος το 60%. Παίρνω το παράδειγμα των 1.000 ευρώ. Παίρνω 1.000 ευρώ εγώ. 500 μου δίνει ο εργοδότης και από τα υπόλοιπα 500 μου δίνει το 60% το κράτος. 5, 6, 30, 300 ευρώ και 500, 800. Μάνι-μάνι έχω μία απώλεια 20%. Θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Να πληρώσω τον έμφυα, να πληρώσω φως, νερό, τηλέφωνο. Με αυτά τα χρήματα που θα πάρω. Κύριε Παπαδάκη, εμείς για ποιες επιχειρήσεις μιλάμε. Μιλάμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά θα έχουν τεράστια απώλεια του τζίρου. Επιχειρήσεις δηλαδή που απειλεί το εργαζόμενο να χάσει ολοκληρωτικά τη δουλειά. Μάλιστα. Τέλειος. Λοιπόν, αυτό δεν μπορούμε εμείς να το δεχτούμε και δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο ακάλυτο και κυρίως τους εργαζομένους. Εδώ λοιπόν έρχεται το πρόγραμμα και όντως σε ένα ποσοστό και πάνω, το εξήγησε και ο κύριος Βρούτσης, θα υπάρξει μια μικρή μείωση του μισθού, μια μικρή απώλεια. Με συγχωρείτε. Όχι βέβαια στο βασικό μισθό, στα κατώτερα μισθού. 20% δεν είναι μικρή μείωση. Προσέξτε. 20% είναι μείωση, είναι το 1/5 του μισθού. Για να ξέρουμε τι λέμε. Κύριε Τζανακόπουλε, μιλάμε όμως από ένα εισοδηματικό κριτήριο και πάνω. Το ζήτημα όμως, αυτό δεν καταλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι θέλει να κάνει μια υποτυπώδη αντιπολίτευση. Στα 800 ευρώ χάνει το 1/5. Στα 1000 ευρώ χάνει το 1/5. Στα 1500 χάνει το 1/5. Δηλαδή αυτό, κύριε Καραμπολή, πρέπει να καταλάβετε ότι αποτελεί επιλογή δική σας για να πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι. Δεν είναι αντικειμενική. Και εδώ νομοτέλεια να ρωτήσω κάτι να γίνει έτσι. Κύριε Τζανακόπουλε, αν ακολουθούσαμε αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το τελευταίο διάστημα, αυτή τη στιγμή, κύριε Τζανακόπουλε, θα είχαμε χάσει πάρα πολλές θέσεις εργασίας, χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καλά, επιτρέψτε να πω εγώ ποια εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και να το κάνει ο κόσμος. Λέμε με αυτά τα οποία έχετε πει μέχρι τώρα. Ναι, Μανώ. Δυστυχώς τα 800 ευρώ δεν θα φτάνανε για να καλύψουν. Ερώτηση από τον Μάνο Νιφλή για τον κύριο Τζανακόπουλε. Κύριε Τζανακόπουλε, καλημέρα και στον κύριο Καραγκούνη και στον κύριο Τζανακόπουλε. Κύριε Τζανακόπουλε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε. Μάλλον το ερώτημα που θέλω να θέσω έχει να κάνει με την στρατηγική πλέον που ακολουθούμε σε αυτήν την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν λέμε ότι μια επιχείρηση θέλουμε, που είχε 20 άτομα, θέλουμε να ανοίξει από τα 20 με 10, με 8, ή θέλουμε να ανοίξει και με τους 20 και αυτό είναι ένα θέμα με μειωμένους ίσως. Λέω λοιπόν, όχι κύριε Τζανακόπουλε, μισό λεπτό. Ολοκληρώνει το ερώτημα και ο κύριος Τζανακόπουλος όμως βάζεται και ένα πολύ πιο σοβαρό ζήτημα. Που το πολύ πιο σοβαρό ζήτημα είναι αν όλα αυτά που γίνονται τώρα και με τους 20 με εκπεριτροπής ή οτιδήποτε άλλο είναι μόνιμα. Και εδώ υπάρχει ζήτημα. Εδώ είναι για μένα το σοβαρότερο θέμα που βάζετε αυτή τη στιγμή. Εάν αυτά μονιμοποιούν ή ανοίγουν δρόμο. Και το ερώτημα είναι, επειδή απαντήσετε αμέσως με τους 20, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να κάνω 3 σχόλια. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος γιατί δεν θέλω να καταχρώμαι και το χρόνο σας. Σχόλιο πρώτο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει κινητοποιήσει ένα πακέτο 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει αποδειχθεί τις τελευταίες μέρες, δείτε το αυτό και μιλώ ως έμεση απάντηση και στον κύριο Καραγκούνη, ο οποίος λέει ότι κινητοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό το οποίο έχει κάνει είναι ότι έχει νομοθετήσει μέτρα 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, δημοσιονομικά μέτρα, έχει δώσει ένα δάνειο, την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο βαθμό έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία, περίπου 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό μας κάνει 2 δισεκατομμύρια είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή και 3,5 δις είναι διάφορες άλλες εγγυήσεις τις οποίες έχει δώσει. 14 δις. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στην πραγματικότητα είναι σαν να έχει δώσει 20 δις στην οικονομία. Το πώς το 14 έχει γίνει 20 είναι, μπορεί να εξηγηθεί μόνο στο μυαλό του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Σταϊκούρα. Και στη συνέχεια είπε θα σκεφτούμε και για άλλα 4 δισεκατομμύρια μέτρα στο μέλλον. Έτσι το 14 έγινε 24 αφού προσθέθηκε σε αυτό 0. Αυτό το λέω για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης την κατάσταση. Μάλιστα. Μία απάντηση. Καθώς
Επιτρέψτε μου. Ναι, πρέπει να το συντομεύσουμε. Το δεύτερο σχόλιο αφορά το ΣΥΡΙΖΑ. 10 δευτερόλεπτα θα κάνω. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Τζανακόπουλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η χρηματοδοτική δυνατότητα και η δημοσιονομική δυνατότητα για να υποστηριχθούν οι μισθοί στο 100%. Υπήρχε και πριν από 2 μήνες, αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει για την από εδώ και πέρα περίοδο. Επομένως, το γεγονός ότι οι μισθοί κόβονται κατά 20% με απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, είναι σαφέστατη πολιτική επιλογή, δεν είναι νομοτέλεια. Και το τρίτο σχόλιο, για να κλείσω, αφορά το ζήτημα του αν και κατά πόσο τα μέτρα αυτά θα είναι μόνιμα. Από ό,τι φαίνεται, ήδη έχει ληφθεί η απόφαση και έχει νομοθετηθεί ότι τα μέτρα αυτά θα ισχύουν για το επόμενο εξάμεινο. Κύριε Καραγκούνη, κύριε Καραγκούνη. Έχω την υποψία και τον φόβο κύριε Τζανακόπουλο, ότι πρέπει να δώσω. Εδώ κλείνω. Έχουμε μια ολική ανατροπή όλων όσων ξέραμε τόσο κύριε για την προεργασία όσο και για τις κύριε Παπαδάκη, κύριε για να απαντήσω συνολικά στον κύριο Τζανακόπουλο. Τα μέτρα αυτά δεν θα είναι μόνιμα. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το τώρα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα που έρχεται τώρα. Και αυτό δεν θα γίνει με λόγια, ούτε με ανευθυνότητες, ούτε με προγράμματα Θεσσαλονίκης τα οποία έχει καταδικάσει ο ελληνικός λαός και αυτά που προσπαθεί υπό μία έννοια να αρθρώσει ένα αντιπολιτιστικό λόγο, όπως είπα πριν, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς προετοιμαζόμαστε για τα χειρότερα. Το πρόγραμμα αυτό ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα έχουν πτώση, δραματική πτώση του τζίρου. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μπορεί να περισωθεί έστω σε ένα ποσοστό η τουριστική σεζόν και τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα και αν μην χρειαστεί να γίνουν τίποτα από όλα αυτά. Εμείς προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έρθει το χειρότερο. Εδώ οι μεγαλύτερες χώρες, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι βιομηχανικές, έχουν δραματική μείωση του ΑΕΠ. Και αυτό θα μας βοηθήσει, κύριε Παπαδάκη, γιατί θα προσπαθήσουν να βρουν ακόμα περισσότερα κονδύλια. Εμείς την ύφεση, την όποια ύφεση, θα τη δεχθούμε σε δεύτερο χρόνο, γιατί είμαστε μια χώρα υπηρεσιών. Έχουμε λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα, στο οποίο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε και κονδύλια και πολιτικές δυναμικές που έρχονται μπροστά μας. Αλλά να λέω ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα ανέβηματα τα οποία ακούμε, διότι αν είχαμε ακολουθήσει, επαναλαμβάνω, αυτά που έλεγε από την αρχή, αυτή τη στιγμή μπορεί να είχαμε ήδη απώλεια 1.000 θέσεων εργασίας. Τι μας είπανε, δώστε τα χρήματα σε ένα μήνα. Το αντίθετο θα συνέβαινε. Όχι, δεν θα συνέβαινε. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και θα γυρίσουμε για να ολοκληρώσουμε. Καλά πάει η κουβέντα μέχρι στιγμής. Να δώσουμε μια είδηση, γιατί είχαμε άλλον ένα θάνατο από επιπλοκές του κορονοϊού.